είχα το φόντα. Λοιπόν, έλα. Δεν σε άκουσα. Σπάστο και θα σου πάρω άλλο. Ναι, ναι, ναι. Ό,τι πείτε. Τι ώρα είναι, η ώρα σας. Έτσι. Με κογκάτσι να φιλιάσω τη ζεστή αγκαλιά σου, Ελενάκι μου, καλό. Πες μου, έχεις κάνει ποτέ σου κατάδα με τέτοια τραγούδια? Όχι. Σε έχω ικανό όμως. Δεν μπορεί, θα έχεις τόσο πολύ. Έκανα με άλλα καντάδα, όχι ακριβώς καντάδα. Ξέρεις τώρα. Αυτά που παίρναμε τηλέφωνο και λες, άκου. Άκου. Άκου, άκου. Άκου. Έτσι. Λοιπόν. Για πες Πασάκο μου, τι θα πεις. Γαλλική κρεμμυδόσουπα και έχω την πιο τέλεια, πιο αρωματική και πιο. Τι να πω, συνταγή που υπάρχει για κρεμμυδόσουπα. Δεν θα μυρίζετε καθόλου. Μύρισε, θέλω να μυρίσεις. Να δεις. Πού είναι, δεν ξέρω. Να, τι χάμω και σου έχω και σερβίρι και εδώ πέρα. Κάτσε, αυτή είναι η κρεμμυδόσουπα. Αυτή είναι... Από πάνω κάτι βλέπω. Βέβαια, ψωμάκι, μπρουσκετούλα, μπρουσκετούλα με γραβιέρα από πάνω. Παναγία μου, μυρίζει πολύ. Δεν μυρίζει καθόλου κρεμμύδι όταν το τρως, σου μιλάω μπέσα. Ε, κάτι θα νιώσει, τόσο κρεμμύδι θα καταπιεί. Όχι, καθόλου. Όχι. Σε προκαλώ. Σε προκαλώ. Παίζω, βάλουμε και στοιχηματάκι. Και εγώ όταν θα πάω μετά στη Βυσί θα πω, κάντε πως δεν μυρίζετε τίποτα. Γιατί εμένα ο μαγειράκος μου είπε. Στη Βυσί δοκιμάσανε. Θα λέμε απαρή. Έχουμε και κρεμμυδόσουπα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε και να δούμε πώς γίνεται. Έχω ζεστάνει μια κατσαρολίτσα μου πλατιά. Ωραία, μυρίζει. Και έχω κόψει σε λεπτές κάθετες φετούλες στο κρεμμυδάκι μου. Ωραία, μάνα. Μαγειρεύω σε δυνατή φωτίτσα. Και πόσο κρεμμυδάκι θα βάλεις αυτή την κατσαρολάρα τώρα? 800 να... γραμμάρια είναι εδώ. 800 γραμμάρια. Μάλιστα, κυρία μου. Δηλαδή, ας πούμε, καμιά δεκαριά και έχει κρεμμύδια. Ναι, είναι κάπου εκεί. 12, 13. Σωστά, ανάλογα και αν είναι μικρά ή μεγάλα. Λοιπόν, και ανακατεύουμε αναταχτά χρονικά διαστήματα με λίγο κούνημα. Ναι, μωρέ! Τελένομαι με αυτά τα ούτια. Και μιλούν οι μαργαρίτες. Ένα και λοιπόν. Και μαγειρεύω, ξαναλέω, σε δυνατή φωτιά. Κάτσε το βάλω για να είμαστε τίμοι και σωστοί. Με το βουτυράκι και λίγο αλατάκι από πάνω. Ωραία, και μαγειρεύουμε. Παιδιά, για το βουτυράκι, εγώ ξέρετε, πούμε του λαδιού, αλλά μοσχομύρισε. Παιδιά, βούτυρο με κρεμμύδι, πάει αδέρφια. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, και μαγειρεύουμε για περίπου 10 λεπτάκια. Μετά από 10 λεπτάκια έχουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Κοιτάξτε εδώ πόσο έχει μελώσει. Ναι. Το βλέπει. Γιατί δεν το κάνουμε σάλτσα με ντομάτα για τα μακαρόνια? Γιατί το κάνουμε κρεμμυδόσουπα. Next time. Next time. Λοιπόν. Και όπως γιατί είμαστε. Έχει μελώσει, ρε παιδί μου, θα την έρθει. Ακριβώς, το βλέπετε πώς έχει γίνει. Το μυστικό, πρόσεξε να δεις. Για να καταλάβουμε ότι έχουμε πετύχει την κρεμμυδόσουπα σωστά, το κρεμμύδι δεν πρέπει να το νιώθουμε. Πρέπει να λιώνει. Δεν έχει υφή το κρεμμύδι, γι' αυτό βάζουμε το ψωμάκι που είναι τραγανό, για να έχει μια υφή η σούπα. Παίξε με. Τι να σου πω, παιδί μου, μπράβο. Καλό! 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 Λοιπόν, και όπως είμαστε, συνεχίζω σε δυνατή φωτιά και ρίχνω κρασάκι μέχρι να εξατμιστεί τελείως το αλκοόλ και να ξαναμελώσει. Ναι, ναι, το θέλω. Πάμε εδώ πέρα τώρα να σου δείξω μια τσακπινιά περίεργη. Θα κάνουμε ένα πράγμα που το λένε οι Γάλλοι, μπουκέτ γκαρνί. Είναι μια γκαρνί. Μπουκέτ γκαρνί, ένα μπουκετάκι που αυτό τι κάνει. Εσύ τι έπαθε ο μαγειράκος μου σήμερα, μου εντελάχθηκε σε Γάλλο. Ούνο, ούνο, σε νεπά. Σε νεπά πως ύψα. Πώς τα λέω τα γαλλικά, ο τσακμινής. Λοιπόν, να το. Αυτά τα δύο κομμάτια, το πριν με το μετά, με τρελαίνεις ψηλέ. Με τον Billy όλα. Μπορώ που θέλω να γλεντάς, να περνάς καλά. Ακριμάσαι τώρα όνειρα γλυκά. Λοιπόν, τι είναι το μπουκέτ γκαρνί, για να εξηγήσουμε. Είναι μια μέθοδος που κάνουνε. Και... Σαν να κάνεις ένα δικό σου κύβο, με καλό καταλαβαίνω. Ακριβώς. Μου λόγια, το οποίο δεν θέλει να το διαλύσει μέσα, να βγάλει τα ζουμιά του και μετά να το πάρεις όπως είναι και να το πετάξεις. Η συνταγή μέσα έχει δάφνες, έχει σκόρδο, έχει καρυφαλάκι και πιπέρι σε κόκκους. Για να μην πάω μετά και τα ψάχνω μέσα για να τα βγάλω, τα βάζω μέσα σε ένα τούλι. Για δείξε πώς τα δένεις. Βλέπεις, ναι. Εδώ πέρα. Σε ένα τούλι όλα μαζί. Ναι. Το κάνω ένα μπουκετάκι ωραίο, περιποιημένο. Μια μπουκουνιερίτσα δηλαδή θα κάνετε. Μα πώς τα λέει, ρε παιδιά, εγώ δεν τα σκέφτομαι αυτά τα πράγματα. Μα εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί τώρα, μην επαναλαμβανόμαστε. Λοιπόν, και έχω εδώ πέρα ένα σπάγκο μαγειρικής. Εδώ, το κόβουμε, εδώ είσαι. Και εδώ είμαι. Πρόσεξε, βγαίνει όλο στη μασκαλίτσα σου. Θα μου μυρίζεις μετά, σε χαϊδέψει καμιά κοπέλα, τι θα λέει. Τού να με χαϊδέψει, Ελενάκι μου.
Καμία, δεν σε κοιτάνε στα μάτια. Άσε ρε, από εδώ μου γράφουν του κόσμου τα πράγματα. Άσε με πια. Α, εμένα, μωρέ. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ναι, ναι. Και το δένουμε έναν πολύ ωραίο κομπάκι. Αυτό είναι enough. Enough is enough. Λοιπόν, και μόλις καραμελώσει, το βάζω στην άκρη αυτό και το συνεχίζω, μας έχει γίνει έτσι. Άχω εδώ όλα πολυτελείας. Μόλις μας καραμελώσει, κοιτάξτε εδώ, έχει μια ωραία υφή με το κρασάκι και ρίχνω το μπουκετάκι μου μέσα, χαμηλώνω τη φωτιά στο μέτριο προς χαμηλό. Έχω μπορώ εδώ πέρα. Μπορώ να πω κάτι όμως. Πες μου. Αυτό δεν το βάλεις όταν είναι το κρασί, θα το βάλεις μετά αφού σου έχει μαλακώσει, δηλαδή δεν θες να πάρει καθόλου έτσι μια όχι, οδύτια. Όχι, τίποτα, τίποτα. Λοιπόν, καραμελώνει με το κρασάκι και ρίχνω νεράκι με ζωμό, ένα ζωμό κοτόπουλο ωραίο ή λαχανικών, ό,τι γουστάρετε. Ωραία. Σκεπάζετε με καπάκι και σιγοβράζετε για περίπου μισή ωρίτσα. Με καπάκι, ξαναλέω, από πάνω. Και μετά από μισή ωρίτσα, παίρνω εδώ μια ωραία γάστρα. Θέλεις βοήθεια, Τσουπάρα μου? Όχι, αγάπη. Θέλω να σε φτιάξω. Όχι. Τι θέλεις, καλή, να γίνω? Θα πέσω να με πατήσει. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Λοιπόν. Τι συμβαίνει, λοιπόν, και χέρια. Μετά από μισή ωρίτσα, έχω πάρει μια γαστρούλα και αδειάζω μέσα όλο το περιεχόμενο της κατσαρόλας και το αφαιρώ αυτό γιατί μου έχει δώσει ό,τι μυρωδιά ήταν να μου δώσει. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, μύρισε. Ωραία, μύρισε. Και τι έχω κάνει, έχω πάρει ωραίο ψωμάκι από τον φίλο μου τον Ζημαρούλη να πούμε στο εγάλεο και φυσικά τα κρεμμύδια από τον Κατσίκι, έτσι, από τους αδερφούς Κατσίκι. Δηλαδή μου λέτε ότι πάμε μέχρι το εγάλεο να ψωνίσουμε ψωμί, αφού είστε εδώ πέρα δίπλα, για να μπαστούμε να φούμε τι γίνει. Μπαγκέτα πολυτελεία. Δεν τον λυπάστε, ρε, τον στέλνετε χιλιόμετρα πάνω κάτω. Εγώ πήγα. Πήγα εγώ γιατί είναι δίπλα μου. Εγαλιώτης, ο Μιτσάκος μας τρέχει για όλα, να πούμε, το χάμο. Μπράβο σου, καλά έκανες. Λοιπόν, να το ξεκουράσουμε λίγο. Ναι, παιδί μου, βεβαίως. Έχω φρυγανίσει λοιπόν ωραία πακετούλα που έχω πάρει από το εγάλεό μας εκεί πέρα και το τοποθετώ από πάνω και έχω προθερμάνει το φούρνο μου, που έχω κι άλλη, το σκεπάζω όλο. Και έχω προθερμάνει το φούρνο μου στους 190 βαθμούς. Και πασπαλίζω, παιδιά, με γραβιέρα. Είμαι ασκαλύτερο, θα μυρίζει σου λέω. Κρεμμυδίλα, δεν με ακού. Έχει δίκιο, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που με προσέχει. Λοιπόν. Μα τι, δεν ξέρω ποιο είναι το επόμενό σου ραντεβού. Τι ραντεβού. Φίμης. Τίποτα. Ναι, ναι, κλάψε, κλάψε, ας επιστρέψουμε τώρα. Στήματα και εγώ θα κόψω τα παραστατήματα. Καλά τα λέει, καλά τα λέει. Κάποια που να έχει καρδιά. Εγώ θα γίνω απ' τα πιο καλά παιδιά. Βρείτε μου κάποια που να έχει αισθήματα. Εγώ θα κόψω τα παραστατήματα. Πασπαλίζω με γραβιερούλα και... Μέχρι τον Ιούνιο. Καλά, εντάξει. You will see. Καλά, για να δούμε. Πασπαλίζω με ωραίο θυμαράκι, αν θέλετε. Ωραία μύρισε, όχι, όχι, μύρισε ωραία. Και μαγειρεύω για 10 λεπτάκια μέχρι να μου πάρει ωραίο χρωματάκι. Το σκεπάζεις καθόλου, όχι, όχι, τίποτα, έτσι. 190 βαθμούς. Αυτά εδώ πέρα που μου τα έχεις ξεροψήσει, τι είναι τα ωραία. Αυτό είναι μπεϊκονάκι από πάνω. Αν γουστάρεις, πάνω από την κρεμμύδα σου πίτσα σου, έτσι πως έχω σερβίρει, εκεί πέρα. Εδώ, κοίτα ωραίο crispy μπεϊκονάκι. Εδώ πέρα λίγο το βάζεις από πάνω. Εντάξει. Αγάπη. Παιδιά, εντάξει, σήμερα παίξαμε μπαλίτσα σοβαρή. Σοβαρή. Μπράβο σε όλους σας. Το αξίζετε. Το αξίζετε. Μπράβο σας.